σε σχέση με τις κινητοποίησεις και την απαγόρευση της κυβέρνησης, της αστυνομίας, της ηγεσίας της Ελλάς. Υπάρχει ένα ερώτημα εδώ πέρα, κύριε Παπαδάκη. Γιατί κινητοποιούνται οι φοιτητές, για παράδειγμα, μαζί με τους εκπαιδευτικούς σήμερα? Το κάνουν από καπρίτσιο ή το κάνουν γιατί έχουν απέναντί τους μια πολιτική η οποία εν μέσω πανδημίας δρομολογεί αλλεπάλληλα κύματα επιθέσεων στο δικαίωμα στη μόρφωση, στα εργασιακά δικαιώματα, στα ασφαλιστικά συνολικότερα, στην προστασία της δημόσιας υγείας? Άρα λοιπόν αυτό είναι το ζητούμενο, ένα το κρατούμενο. Και έτσι στην εκπαίδευση δρομολογείται από την κυβέρνηση νέα μέτρα τα οποία στοχεύουν στο να βάλουν νέους φραγμούς στην εισαγωγή των νέων παιδιών στα πανεπιστήμια, να βάλουν νέους φραγμούς στην ολοκλήρωση της μόρφωσης τους εργαζόμενους και εργαζόμενες φοιτητές και φοιτήτριες, να δημιουργήσουν την πανεπιστημιακή αστυνομία. Και δεν είναι τυχαίο ότι για ένα χρόνο η μοναδική δραστηριότητα που δεν έχει ανοίξει καθόλου είναι τα πανεπιστήμια. Γιατί θέλουμε κλειστά πανεπιστήμια η κυβέρνηση να υλοποιήσει αυτά τα μέτρα. Έτσι λοιπόν είναι φανερό ότι ο αυταρχισμός πηγαίνει, συνοδεύει την αντιλαϊκή πολιτική της κυβέρνησης. Και μάλιστα θέλουν να αφενός με να συκοφαντήσουν τους αγώνες ότι αποτελούν τη μήτρα της εγκληματικότητας και αφετέρου να αμφισβητήσουν συνολικά και στην πράξη το δικαίωμα της νεολαίας του λαού μας να οργανώνεται, να αγωνίζεται και να διεκδικεί. Μάλιστα. Αυτό είναι το υπόβαθρο της συγκεκριμένης απόφασης. Και δεν είναι τυχαίο ότι γίνεται στην Ελλάδα, γίνεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση και σε αυτό το οικοδόμημα, υπάρχει το αντιλαϊκό, έχουν βάλει το χέρι τους όλες οι κυβερνήσεις. Υπάρχει ένα επιχείρημα, κύριε Καραθανασόπουλε, παρακαλώ, ότι θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας ότι αυτά δεν γίνονται σε εποχή όπου δεν έχουμε την πανδημία. Έχουμε την πανδημία. Μήπως αποτελεί μια μορφή αναστατικού παράγοντα, όχι στο να διεκδικήσουν οι άνθρωποι τα δικαιώματά τους, δεν θα το υποστήριζα ποτέ αυτό, θα ήμουν απαράδεκτος, αλλά να προστατεύσουν τους εαυτούς τους αλλά και το κοινωνικό σύνολο, γιατί η διασπορά μπορεί να γίνει μέσα από τέτοιου είδους συγκεντρώσεις. Κύριε Παπαδάκη, σας ήταν ένας έμπειρος δημοσιογράφος. Παρακολουθείτε τις εξελίξεις και θα έχετε δει τους τελευταίους 12 μήνες εν μέσω πανδημίας ότι έχουν γίνει μια σειρά κινητοποιήσεις, οι οποίες όλες τηρούν τα απαραίτητα μέτρα με ευλάβεια τα οποία έχουν υποδείξει οι υγειονομικοί, παίρνουν τα μέτρα προστασίας και μάλιστα πάρα πολλές από αυτές τις κινητοποίησεις είναι ακριβώς για την προστασία της δημόσιας υγείας που κάνουν και οι νεολαίοι και οι υγειονομικοί και άλλα στρώματα των εργαζόμενων. Άρα λοιπόν αυτό είναι ένα πρόσχημα της κυβέρνησης, γιατί αν ίσχυε κάτι τέτοιο θα έπρεπε να είχε πάρει μέτρα στα μέσα μαζικής μεταφοράς, στους σταθμούς του μετρό, όπου είναι και κλειστοί χώροι και υπάρχει εκεί μεγάλος συνωστισμός. Και υπάρχουν και επίσημες μελέτες ότι αποτελούν πηγή υπερμετάδοσης του ιού. Μάλιστα. Άρα λοιπόν δεν είναι πρόσχημα αυτό. Μάλιστα. Θέλω να πάω στον κύριο Ηλιόπουλο. Και από αυτή την άποψη να πω και μια κουβέντα, επιτρέψτε μου. Είναι ανιστόρητοι όσοι θεωρούν ότι με τέτοια μέτρα μπορούν να βάλουν στο γύψο το λαϊκό κίνημα. Γιατί υπάρχει ένα τραγούδι. Μεγάλο ποτάμι φουσκωμένο η οργή του λαού. Ποιος τη σταματάει, κύριε Παπαδάκη? Ας το λάβουν καλά υπόψη τους αυτό. Καταρχάς, παρατηρούμε αυτό το διάστημα με ένα τεράστιο ανταγωνισμό ανάμεσα σε φαρμακευτικές εταιρείες, ανάμεσα σε κράτη για το θέμα του εμβολίου. Αυτός ο ανταγωνισμός γίνεται με σκοπό ποιο εμβόλιο θα πρωτοπροωθηθεί και πού, για να τη διασφάλιση του κέρδους. Επί της ουσίας δηλαδή παίζουν στα ζάρια τη δημόσια υγεία και την προστασία της, κύριε Παπαδάκη, αποδεικνύεται ότι ο ιός του καπιταλιστικού κέρδους είναι ο πιο επικίνδυνος για τη δημόσια υγεία. Ένα το κρατούμενο. Δεύτερον, θα έλεγα στον κύριο Καλαφάτη, δάσκαλε που δίδασκες και νόμους δεν είναι κράτη. Γιατί αν το ζήτημα είναι ο συχνοτισμός, θα έπρεπε η κυβέρνηση να έχει πάρει μέτρα αντιμετώπισης του συχνοτισμού στα μέσα μαζικής μεταφοράς, στους σταθμούς του μετρό και του ηλεκτρικού, στις μεγάλες εργαστασιακές μονάδες, οι οποίες έχουν επιβεβαιωμένα αναδειχθεί σε πυρήνες υπερμετάδοσης της πανδημίας. Ενώ αντίθετα, οι συγκεντρώσεις οι οποίες έχουν πραγματοποιηθεί όλο αυτό το χρονικό διάστημα τηρούν με ευλάβεια τις υποδείξεις των ειδικών. Και οι ειδικοί είναι οι επιστήμονες. Μάλιστα. Άρα λοιπόν όλα αυτά είναι προσχήματα για να χτυπηθεί ακριβώς το δικαίωμα στην απεργία, στη συγκέντρωση, στη διεκδίκηση.